Να δεθούμε, να τη βάλουμε τη ζωνίτσα. Πάντοτε. Και άμα κουβαλάμε κόσμο και πίσω, έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, για να σε δω τι ετοιμάζεις να κάνεις, παιχταρά μου. Είσαι πεζαίος, ε. Εντάξει. Μ' αρέσουν τα γαλλικά. Είμαστε στο Peugeot 408, το GT όμως. Τι διαφορά έχει από το απλό? Είναι Grand Turismo. GT. Τη βγαίνει σε hatchback και σε station wagon. Δηλαδή, άμα είσαι οικογενειάρχης γαζοφωνιάς, ναι, χωρίς τη φαμίλια μέσα, έχεις τους χώρους σου. Μιλάμε για 420 λίτρα στο port bagage και 1228 αν έχεις πλάτες. Δηλαδή, κάνεις μετακόμιση. Λοιπόν, είναι έκδοση του 308 του κλασικού, ξέρουμε, του καινούριου, το οποίο εξοπλίζεται με ή βενζινοκινητήρα ή πετρέλαιο, 205 ύπους ο βενζινοκινητήρας και 180 ο κινητήρας πετρελαίου. Τα κυβικά ξέχασες. 1600 ο βενζινοκινητήρας τεχνολογίας PureTech, 205 ύπους. 205 ύπους από 1600. Με 285 νιουτόμετρα ορμής τρέψης. Blue HDI το diesel με 180 ύπους. Το ότι ο ντίζελ είναι δίλητρος δεν είπες. Τέλος πάντων. Και κρατήσου 400 νιουτόμετρα ροπή. Και εμείς είμαστε σε αυτό. Σε αυτό είμαστε. Πάτα, βάλτε και στο τιμόνι. Πίσω είναι εκεί πάλι. Πρέπει σου βγάζει τα όργανα. Ναι. Και άλλαξε το θέρμιο σου ήχος. Έτσι, κατέβασε δύο ταχύτητες τώρα από τα πάντες. Θα σε βγάζει. Μόλις σου πάλι τόσο του βγάζει. Φύγαμε. Είναι πατημένη, περνάει μου φως. Κατεβαίνεις τώρα, σε λίγο θυμία πολύ κλειστή. Έχει πάει ο Θεοδόρος ο Βαλσαμίδης από κάτω. Ο καθένας μας έχει από ένα χωράφι εδώ. Αυτό με ενδιαφέρει είναι αν υπάρχει αυτό το μαγικό κουμπί. Αυτό που το πατάς, κοκκινίζουν τα πάντα, αλλάζει ο ήχος, αλλάζει το γκάζι, αλλάζει το τιμόνι. Μη τι τακούνι λέμε. Βλέπεις λοιπόν ότι αλλάζει η ανταπόκριση στο γκάζι. Να. Και πολύ ωραίος ήχος. Σου θυμίζει πολυκίνητρο μοτέρ, έτσι. Σαν κορβέτ κάνει. Σταθερό μέχρι τώρα. Μέχρι πάντα είναι. Αλήθεια. Οι Γάλλοι, αν μη τι άλλο, έχουν διδάξει ότι έχουν σχολή στριψίματος. Είναι το πλαίσιο. Είναι οι αναρτήσεις. Αυτό φοράει Μακφέρσον μπροστά με ελαττήρια και αντιστρεπτικές ράβδους. Και πίσω η Μιάκο από το άξονα, αμορτσέρ με ελαττήρια και αντιστρεπτική ράβδο. Έχει γρήγορη κρεμαγέρα. Δηλαδή, η κρεμαγέρα είναι ο μηχανισμός που όταν εμείς κουνάμε τιμόνι στρίβουν οι ρόδες. Αυτό λοιπόν έχει πιο πυκνό σπυρώμα, άρα είναι πιο γρήγορο. Δηλαδή, με λιγότερες κινήσεις. Και παράλληλα 18 ζάντες, οπότε έχει καλύτερο τιμόνι. Και από ηλεκτρονικά συστήματα, δεν ξέρω και εγώ πόσα, ABS, ESP, EBD, Brake Assist, ASR, ρυθμιστή και περιοριστή ταχύτητας που προγραμματίζεται, ηλεκτρικό χειρόφρενο και σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών. Και όσον αφορά την ανάρτηση, είναι σπορ και χαμηλωμένη κατά 10 χιλιοστά εμπρός και κατά 7 χιλιοστά πίσω. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για ένα ασφαλές φρενάρισμα, στρίψιμο κτλ. Και επικοινωνία φυσικά. Δηλαδή μέσα από την οθόνη αφής 9,7 ίντσων μπορείς να πάρεις το τηλέφωνό σου, να ακούσεις μουσικές, έχει jack, έχει USB, έχει όλη την τεχνολογία τη σύγχρονη για ένα σύγχρονο οδηγό. Και GPS φαντάζομαι. Ναι, σου βγάζει να βγει, σου βγάζει τα πάντα οπωσδήποτε. Λοιπόν, όντως είδα ότι έχει διαφορές απ' έξω. Τη γρίλια. Ναι, έχει διαφοροποιηθεί λίγο η μάσκα του, μπράβο. Στη θέση που ήταν τα προβολάκια, έχει αεραγωγούς. Ψήξη είναι. Ψήξη είναι. Ψήξη μοτέρ. Ψήξη ακριβώς, ναι, ναι. Υπάρχει το λιοντάρι το οποίο δίνει και είναι και τα φώτα τα LED. Και επίσης η έμφαση του GT που το έχει μπροστά, στα φτερά και τα έχει και πίσω. Και πρόσεξε και κάποιες διαφορές στον προφυλακτήρα. Αυτό έγινε τώρα για τις εξατμίσεις. Ναι, είναι διπλές με χρώμιο βάψιμο και ο αεροδιαχύτης κάτω. Α, το πρόσεξα κι αυτό. Μαύρη λάκα. Ξέρω ότι το 308 είχε βραβευτεί για το εσωτερικό του. Για το 2013, ναι, όντως ήταν. Εύχομαι να μην έχουν αλλάξει κάτι. Έχουν προσθέσει πράγματα. Αυτές τις ραφές, οι οποίες δεν είναι ψεύτικες, είναι ραφές πραγματικές, να, κόκκινες. Στα καθίσματα. Στα καθίσματα, στο τιμόνι. Και το τιμόνι μας, στο κάτω μέρος, είναι. Λίγο κοφτό. Ακριβώς. Και γράφει τη λέξη GT επάνω. Έχει διάφορα στοιχεία διαφορετικά από το 308. Έχει αυτό μια πολύ μεγάλη ποικιλία κινητήρων. Είναι βραβευμένο ο κινητήρα ο 1200 ο τρικύλητρο, ο οποίο βγαίνει σε τρει υποδυνάμει 110 ή 130 άλογα με μηχανικό ή με αυτόματο. Και αντίστοιχα πετρελοκινητήρα 1600 τεχνολογία Blue HDI, που και αυτό είναι με υποδυνάμει διαφορετικέ για να έχει περιθώριο να επιλέξει να πάρει αυτό που σου αρέσει περισσότερο. Και φυσικά νομίζω ότι σου αρέσει και η οροφή, έτσι. Να. Ή μπαίνει φως μέσα. Οι περιβαλλοντολόγοι δεν φωνάζουν για τίποτα ρήπους κτλ. Όχι, είναι χαμηλή η ρήπη του. Είναι χαμηλή η ρήπη, είναι χαμηλές καταναλώσεις γιατί είναι πολύ σύγχρονοι κινητήρες, βραβευμένοι. Συγκεκριμένα, βενζίνη είναι στα 5,6 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα και στα 4 λίτρα του πετρελαίου.
Αυτά πάντα εργοστασιακές μετρήσεις, έτσι. Αυτή η διπλή προσωπικότητα που έχει, δηλαδή του γρήγορου αυτοκίνητου του GT με αυτούς τους χώρους, δηλαδή μεταφέρει σαν τα 5 άτομα, είναι διαιρούμενα τα καθίσματα, καλύπτει πολλές ανάγκες. Επιμένως έτσι που ήρθες, εντάξει, δήλωσες. Αφού είπαμε θα οδηγήσουμε. Έτσι, ήρθα και εγώ εδώ πέρα, θα γίνει λέω χαμός. Αφού είσαι και καιρός βέβαια πολύ. Αλλά... Παρόλο που δεν φοράμε ειδικά λάστιχα, είναι λάστιχα για καθημερινή κρίση, οδηγεί το πράγμα στρίβει. Έτσι, και φανάρι, τι κάνεις από θέατρο, από... ξεκινάς κάτι, είσαι κάπου. Καταρχήν είμαι στο Happy Day. Είμαστε η πρώτη ενημέρωση. Πρωινή. Να μην σε πάρουμε στο Skype, παιδί μου. Ωραίο παιδί. Άλλο τι κάνεις άλλο. Κάνω θέατρο. Κάθε Τρίτη στο θέατρο Αθηνά. Είναι ένα κλασικό γαλλικό έργο, το Ράφτη Κυριών. Είσαι ο κύριος Πουράβης. Εγώ είμαι ο κύριος Πουράβη. Και ξυλώνει ενίοτε. Εγώ να πάω. Και έχω κι άλλη μία παράσταση κάθε Πέμπτη. Είναι λίγο ανατρεπτική. Γίνεται γύρω στις 12 το βράδυ σε ένα έτσι πριβέ κλαμπ στο ACT της Ακαδημίας. Ναι. Όπου είμαι εγώ με τη Βάσια τη Λακουμέντα και το Λάκη το Γαβαλά. Και λέγεται η παράσταση. Λέγεται Celebrity. Άλλες φορές διακομωδία, αλλά άλλες φορές στο παραδίδει έτσι ψυχρά και ομά όπως είναι. Όλη αυτή τη ματαιοδοξία ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να γίνουν από το τίποτα κάτι. Υπάρχουν και άλλα θέατρα τα οποία λειτουργούν 12 η ώρα. Τι τύπος γυναίκα σου αρέσει? Όμορφες, αθλητικές, ήρεμες, κατασταλαγμένες. Και καλή πίσω όψη. Ο προβλεκτήρας μας, όχι εντάξει. Ωραία, ναι. Πάθος με το σκουτέρ έχει ξεκινήσει από μοδίδα το ψηριγάς τα λοιπά, δηλαδή. Ναι, ήταν το πρώτο μεταφορικό. Mountain bike ή BMX τότε. Όχι, BMX, BMX. Άλματα, σούζες. Δηλαδή, σούζα πόσο μακριά πήγαινες? Έχω πάρει 50 ευρώ από τον παππού μου. Καμάρωνε. Έχουμε στη Ραφίνα, γιατί εκεί έκανα τα πέρναγα τα καλοκαίρια μου, εκεί στην πλατεία. Την ανηφορά που ξεκινάει από το λιμάνι για να βγάλει την πλατεία. Αυτή την ανέβαινα σούζα εύκολα. Καμάρι ο παππούς, τότε δραχμές, πενταρικάκι, ουφάδικο μετά. Μεγάλη, ας το πούμε έτσι, σούζα τώρα που θυμάμαι, ήταν όταν φτιαχνόταν η Κίμης. Μόλις έχει πρωτοπεί άσφαλτο και δεν λειτουργεί αυτοκίνητα. Κατεβαίναμε την Καλογρέζα από έναν άλλο δρόμο που είχε άλματα και κατεβαίναμε και ανεβαίναμε. Γιατί στη σούζα θέλαμε και λίγο ανηφόρα. Ναι, για να έχει κόντρα, ακριβώς, να έχει κόντρα το πετάκι. Όλη την Κίμης, εύκολα σούζα. Το είχαμε, καλά ήταν. Έχω άλλα εκεί που ήμουνα κάποτε, ήμουνα, το λέω. Τα μυαλά στα κάγκελα. Μου κάνα και πάμε. Σε πίστα έχεις μπει? Σε πίστα με μηχάνη, ναι, έχω μπει. Έχει κρεμάσει εγώ να το κάνω, ναι, όμως, ναι, ναι, ναι. Η αγαπημένη σου τύπος μουσικής ποιος είναι? Ροκ. Κλασική ροκ, δεκαετία 70-80-90. Και τα κατέχω και μ' αρέσει και πολύ. Παίζω κιόλας και καμιά φορά έτσι κάτι μαγαζιά φίλων. Από όργανο τι? Όργανο δυστυχώς μουσική δεν ξέρω. Τραγουδάς? Ούτε τραγουδάς. Α, παίζεις και τσάχισε μουσική? Ναι, παίζω μουσική με CD. Μαγειρεύεις? Μαγειρεύω. Ναι. Ναι, μ' αρέσει. Και μ' αρέσει που φιλοξενούμε και στην εκπομπή καμιά φορά έτσι κανέναν καλό σεφ. Τον ρωτάω, μαθαίνω. Ο καλός σεφ και απειλεί τον εαυτό του. Μάγειρα. Πιο μικρό σκεφτόμουν να έχω ένα αυτοκίνητο που μπορώ το Σαββατοκύριακο να μπω στην πίστα. Τώρα μεγαλώνοντας, προσεγγίζω πιο πολύ να την πω την αλήθεια προς τα Grand Tourism, ας πούμε. Το να πάρω τους φίλους μου και να φύγουμε γρήγορα και με ασφάλεια. Δεν τρέχουμε στον δρόμο. Δεν τρέχουμε. Ξέρω τη θεωρία και το πιστεύω σου και μου αρέσει αυτό που έχεις, γιατί καβαλάς και μοτοσυκλέτα. Ναι. Και ξέρεις, η μοτοσυκλέτα το πλύνεις με κρέας το παραμικρό. Εδώ γλιτώνεις και μια λαμαρίνα, ας πούμε. Έτσι ακριβώς. Είναι όμως θέλει προσοχή το πράγμα ακριβώς. Πόσο κάνει? 35,70 η βενζίνη και 34,700 το πετρέλαιο. Υπάρχει και το 308, το οποίο ξεκινά από 18,440 και φυσικά υπάρχει αυτή η γνωστή χρηματοδότηση της Peugeot, το 4x4 που λέει. Ναι. 4 χρόνια εγγύηση, 4 χρόνια σέρβις και 308 ευρώ δόση μηνία. Το έχει βάλει σαν κορονίδα στην σειρά 308, η οποία έχει ανανεωθεί, έχει βγει και αυτοκίνητο της χρονιάς και όλα στην προηγούμενη ψηφοφορία. Καλύπτει πολλές ανάγκες σε λογικές τιμές και προηγούμενη τεχνολογία. Δηλαδή είναι φιλικό προς το περιβάλλον, φιλικό προς την τσέπη, είναι πεντάστερο. Δηλαδή τα κράστες που έχει περάσει από το Euro NCAP είναι top. Βγαίνει με εξάρι αυτόματο κυβότιο. Τι? Δεν έχει με την τακούνι! Με την τακούνι, δεν έχει! Αλλά και εξάρι χειροκίνητο.